Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που έθεσε το ακόλουθο ερώτημα στα σχόλια, το οποίο είναι πολύ εύστοχο και μας δίνει αφορμή για ένα πολύ ωραίο vlog. Θέκλα μου, τι απαντάμε στον άνδρα μας που λέει 1. Η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη, αλλά βασίζεται σε θεωρίες οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανακληθούν. Και 2. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη και μπορούν να βρουν ήδη λύσεις στα δικά τους προβλήματα και να αλλάξουν τα κομμάτια του χαρακτήρα τους που είναι δυσλειτουργικά χωρίς τη βοήθεια ψυχολόγου, αρκεί να το θέλουν. Αν θέλεις και το θεωρείς και εσύ χρήσιμο, και θέλω και το θεωρώ χρήσιμο, κάνε ένα βίντεο που να απαντάς στα παραπάνω πολύ κοινά ερωτήματα όσων αρνούνται να πάνε σε ψυχολόγο. Ευχαριστώ για το χρόνο σου, είμαστε όλοι πολύ τυχεροί που βρίσκεσαι στην καθημερινότητά μας. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, γιατί είναι ιδιαιτέρως εύστοχο. Λοιπόν, πώς απαντάς τον άνδρα σου και πώς απαντάς τη γυναίκα σου, πώς απαντάς σε ένα δικό σου πρόσωπο, στο παιδί σου, στο γονιό σου, όταν του λες «Νομίζω ότι θα σου έκανε πολύ καλό να πας σε ψυχολόγο» και σου λέει «Δεν χρειάζεται να πας στο ψυχολόγο», γιατί καταρχάς η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη, βασίζεται σε θεωρίες οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανακληθούν. Και το δεύτερο επιχείρημα, ότι αν θέλει κάποιος, μπορεί από μόνος του να διορθώσει τα θέματα του και δεν χρειάζεται βοήθεια ψυχολόγου. Λοιπόν, η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μία ανθρωπιστική επιστήμη. Όμως, έχει και κάποια στοιχεία θετικής επιστήμης μέσα. Όταν σπουδάζει κάποιος ψυχολογία, πέρα από τις θεωρίες προσωπικότητας και τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, που όντως πρόκειται για θεωρίες, η θεωρία προσωπικότητας της ψυχανάλυσης για παράδειγμα, η θεωρία προσωπικότητας της συμπεριφορικής σχολής για παράδειγμα και τα αντίστοιχα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Πέρα από αυτές τις θεωρίες, οι οποίες είναι θεωρίες προσωπικότητας και είναι ψυχοθεραπευτικά μοντέλα βασισμένα πάνε σε αυτές τις θεωρίες προσωπικότητας, κάποιος ο οποίος σπουδάζει ψυχολογία κάνει και άλλα μαθήματα. Κάνει μαθήματα που έχουν σχέση με τη βιολογία, κάνει μαθήματα νευροψυχολογίας, κάνει μαθήματα ψυχοπαθολογίας. Τα μαθήματα της ψυχοπαθολογίας είναι βασισμένα πάνω σε επιστημονικές μελέτες και οι οποίες έχουν ευρήματα τα οποία έχουν επιστημονικό και έγκυρο τρόπο στο οποίο έχουν καταλήξει οι επιστήμονες. Σας δείχνω πολύ συχνά το βιβλίο των DSM, το DSM το 5. Τώρα δεν είμαι στο κανονικό μου στούντιο, δεν είμαι στο χωριό πίσω για να σας δείξω τη βίβλο του DSM που την έχω πάντα σε πρώτη προβολή, σε πρώτη φάτσα κάρτα πίσω μου. Το DSM, το Diagnostic Statistical Manual της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει την πιο πρόσφατη κατάταξη των ψυχικών διαταραχών, τα συμπτώματα, και όχι μόνο αυτό. Περιέχει ένα σωρό ερευνητικά δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα που στηρίζουν αυτά τα ευρήματα. Η ψυχοπαθολογία είναι κομμάτι και της ψυχολογίας αλλά και της ψυχιατρικής. Σας είπα, τον DSM το εκδίδει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και το υιοθετούν και οι ψυχολόγοι ανά το παγκόσμιο. Όπως επίσης και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο διάγνωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχει ειδικό section, ειδικό τμήμα που είναι για τις ψυχικές διαταραχές. Τώρα μου διαφεύγει, μου διαφεύγει το αντίστοιχο του DSM. Θα το θυμηθώ που θα πάει. Είναι αργά τώρα που γυρίζω το βίντεο και είμαι κουρασμένη. Υπάρχει ακόμη ένα εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι για την κατάταξη όλων των νόσων και υπάρχει και ξεχωριστό κομμάτι το οποίο είναι για τις ψυχικές διαταραχές. Φαντάζομαι ότι ο άνδρας σου και οποιοδήποτε άλλος μιλάει για επιστημονικότητα, δέχεται την ιατρική ως επιστήμη. Η ψυχοπαθολογία λοιπόν είναι κομμάτι το οποίο ασπάζεται και η ιατρική. ICD. ICD είναι το αντίστοιχο εγχειρίδιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. ICD.
Λοιπόν, και νομίζω είναι στο ICD 11 τώρα, τον DSM είναι στο 5, γιατί είναι καθαρά ψυχιατρικό εγχειρίδιο. Λοιπόν, επίσης, στη ψυχολογία κάνουμε και μαθήματα στατιστικής, αυτά είναι τα πιο δύσκολα για μένα, γιατί στις μελέτες που γίνονται, τις ψυχολογικές μελέτες, χρησιμοποιείται η στατιστική, η οποία είναι επιστημονική μέθοδος, από τα μαθηματικά. Και γίνονται και μελέτες ποσοτικές και μελέτες ποιοτικές, με τις αντίστοιχες εγκυρότητες που μπορεί να έχει κάθε μια. Και όπως σε όλες τις επιστήμες και στις θετικές επιστήμες, όπως και στις υπόλοιπες επιστήμες που είναι και θετικές, υπάρχουν δημοσιεύσεις επιστημονικές, οι οποίες είναι βασισμένες πάνω σε έρευνες επιστημονικές που διέπονται από τις αρχές της επιστήμης και που διέπονται και από τις αρχές του peer review, ότι μπορούν να πάνε άλλοι επιστήμονες να ξανακάνουν αυτή την έρευνα και να την αναθεωρήσουν, να τη βγάλουν σωστή, να τη βγάλουν λαθασμένη. Είναι λάθος άποψη ότι η ψυχολογία στηρίζεται σε θεωρίες. Όχι. Ψυχολογία είναι επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη λειτουργικότητα. Την ανθρώπινη λειτουργικότητα όσον αφορά στο συναίσθημα, όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο, αλλά και στο πρακτικό επίπεδο. Υπάρχουν οι θεωρίες προσωπικότητας, ναι, είναι θεωρίες, με την έννοια του ότι κάποιος έχει καθίσει κάτω, μια ομάδα ανθρώπων έχουν καθίσει κάτω και έχουν φτιάξει μια θεωρία για το πώς χτίζεται μια προσωπικότητα. Υπάρχουν τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, τα οποία είναι βασισμένα σε αντίστοιχες θεωρίες προσωπικότητας. Όσον αφορά όμως τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, υπάρχουν tons and tons of research on them. Υπάρχει πάρα πολύ επιστημονική έρευνα πάνω στην αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών μοντέλων. Δεν θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι κατεξοχήν θετική επιστήμη, αλλά έχει αρκετά στοιχεία θετικής επιστήμης μέσα. Και επίσης υπάρχει μια κατεξοχήν θετική επιστήμη, η οποία ονομάζεται neuroscience, η νευροεπιστήμη, στην οποία αυτή επιστήμη συμμετέχουν και ψυχολόγοι, όπως και βιολόγοι, όπως και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και η νευροεπιστήμη είναι η επιστήμη που προσπαθεί να καταλάβει τη λειτουργικότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Και κάποιος ο οποίος σπουδάζει ψυχολογία μπορεί να μην ακολουθήσει μια κλινική κατεύθυνση, μια εφαρμοσμένη κατεύθυνση, δηλαδή να γίνει είτε κλινικός, είτε συμβουλευτικός ψυχολόγος, είτε σχολικός ψυχολόγος ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, μπορεί να πάει στο χώρο της έρευνας και της επιστήμης και μπορεί να γίνει νευροεπιστήμονας, για παράδειγμα, ή ερευνητής. Και υπάρχει και ένας τομέας της ψυχολογίας που ονομάζεται πειραματική ψυχολογία. Ήταν το πρώτο μάθημα που είχα δώσει εξετάσεις, το πρώτο εξάμηνο, το οποίο είναι ένα από τα κύρια μαθήματα της ψυχολογίας, η πειραματική ψυχολογία. Και πολλά άλλα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά που είχα τελειώσει το κλασικό, την τρίτη δέσμη, πηγαίνοντας να σπουδάσω ψυχολογία στο Αριστοτέλειο, είχα σοκαριστεί, με την καλή έννοια, με τα πολλά μαθήματα τα οποία ήταν θετικής κατεύθυνσης στο τμήμα ψυχολογίας και κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση η ψυχολογία με τη φιλολογία, με την παιδαγωγική, χωρίς να απορρίπτω αυτές τις σπουδές. Μπορεί να ήμασταν στη φιλοσοφική σχολή να εδραζόμασταν, αλλά είχαμε πολύ λίγη σχέση με τα μαθήματα τα φιλολογικά. Δεν είχαμε ούτε και ένα φιλολογικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ισχύει φυσικά για όλα τα προγράμματα σπουδών ψυχολογίας. Οπότε, η απάντηση στο ότι η ψυχολογία βασίζεται σε θεωρίες οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανακληθούν, είναι ότι η επιστήμη της ψυχολογίας δεν συνίσταται από τις θεωρίες προσωπικότητας, αλλά περισσότερο από τη μελέτη της ανθρώπινης λειτουργικότητας, η οποία στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ απτή. Με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, με τις μοντέρνες απεικονιστικές μεθόδους του εγκεφάλου. Πλέον γνωρίζουν οι νευροεπιστήμονες και οι ψυχολόγοι διδάσκονται ποια σημεία του εγκεφάλου έχουν να κάνουν με διάφορες λειτουργίες. Σε ποια σημεία στον εγκέφαλο εδράζεται η μια λειτουργία, η άλλη λειτουργία κλπ. Δεν είναι
πάνω σε θεωρίες που στηρίζεται η επιστήμη της ψυχολογίας. Όσον αφορά στο δεύτερο επιχείρημα που έχουν οι αρνητές της ψυχολογίας και οι αρνητές του να πάνε σε ψυχολόγο, ότι ένας άνθρωπος μπορεί από μόνος του να καταλάβει κάποια προβλήματα, ειδικά αυτός ο όρος που έχει χρησιμοποιήσει, κάποια προβλήματα που έχει στην προσωπικότητά του και να τα ξεπεράσει χωρίς τη βοήθεια ψυχολόγου, είναι το λιγότερο αστείος ισχυρισμός. Γιατί είπα, είναι ενδιαφέρον ότι χρησιμοποίησε τον όρο θέματα στην προσωπικότητα, γιατί το πιο δύσκολο ένιγμα που έχουν να επιλύσουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι είναι οι διαταραχές προσωπικότητας. Όταν υπάρχουν θέματα στη δομή της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, τότε μιλάμε για δυσεπίλυτα θέματα. Που μπορεί να πάει και στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο, να πάει και σε άλλο ψυχολόγο, σε ψυχοθεραπευτική ομάδα, να χρησιμοποιήσει δεν ξέρω πόσα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα και πάλι να μην βγάλει άκρη. Πόσο μάλλον μόνος του ή μόνη της μια. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι ψυχολόγοι, όταν αντιμετωπίζουμε θέματα με τη λειτουργικότητά μας, δηλαδή όταν κάποια πράγματα που μας απασχολούν ή κάποιες ψυχικές διαταραχές που έχουμε, κάποια συμπτώματα ψυχικών διαταραχών που έχουμε, δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή μας κανονικά, παρεμβαίνουν στη λειτουργικότητά μας, πάμε κι εμείς ήδη σε άλλο ψυχολόγο. Αν ο ψυχολόγος που έχει σπουδάσει την επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι εκπαιδευμένος στο να βοηθάει άλλους ανθρώπους να επιλύσουν τα προβλήματά τους, χρειάζεται να πάει ο ίδιος σε ψυχολόγο, εσύ κύριε, εσύ κυρία μου που δεν είσαι ψυχολόγος και δεν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις για το τι σημαίνει συμπεριφορά αναμενόμενη από έναν άνθρωπο, και τι σημαίνει συμπεριφορά που εμπίπτει στα πλαίσια της ψυχοπαθολογίας. Πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου αν δεν μπορείς να έχεις την αίσθηση αν αυτό που σου συμβαίνει είναι κάτι που είναι αναμενόμενο να σου συμβαίνει ή αν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να κάνεις δουλειά, χρειάζεται να κάνεις ψυχοθεραπεία και επίσης πώς μπορείς να ξέρεις εάν τυχόν χρειάζεσαι και ψυχιατρική βοήθεια. Γιατί μια από τις δουλειές του ψυχολόγου είναι να σου πει, να σου τονίσει εάν το δει, να το εντοπίσει και να σου το πει, νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να δεις και κάποιο ψυχίατρο, γιατί για παράδειγμα η διαταραχή συναισθήματος που έχεις είναι τόσο έντονη που νομίζω ότι θα ήταν καλό να πάρεις και τη γνώμη από ένα ψυχίατρο για να πάρεις ίσως αντικαταθλιπτικά ή να πάρεις μια θεραπεία φαρμακευτική για τη φοβία που έχεις ή να δεις κάποιο ψυχίατρο για να συνεργαστεί ο ψυχολόγος με το ψυχίατρο για να κάνουμε μια διαφοροδιάγνωση. Να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στη δική σου περίπτωση. Αν αυτό που έχεις είναι μετατραυματικό στρες, αν αυτό που έχεις είναι μιας μορφής κατάθλιψη, αν είναι εθισμός, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να καταλάβουν οι ειδικοί τι έχει κάποιος. Πόσο μάλλον κάποιος ανειδίκευτος να καταλάβει πάνω στον εαυτό του. Και θα πω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, έχω αυτοκίνητο, έχω το εγχειρίδιο λειτουργίας του αυτοκίνητου, οπότε θα φτιάξω μόνος μου το αυτοκίνητο μου. Θα κάνω μόνος μου σερβίς στο αυτοκίνητό μου, αν χαλάσει κάτι στο αυτοκίνητο θα το φτιάξω μόνος μου και δεν είναι ανάγκη να πω στο μηχανικό αυτοκίνητο, ο οποίος έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί στο να φτιάχνει αυτοκίνητα. Θα το φτιάξω μόνος μου. Ή μπορεί να έχει κάποιο ξέρω, κάταγμα στο πόδι, για να μην θα πω εγώ σε έναν ορθοπαιδικό χειρουργό να φροντίσει το πόδι μου ή να μου κάνει μια επέμβαση ή να μου βάλει έναν άρθηκα. Θα το κάνω μόνος μου. Θα το κάνω μόνος μου, γιατί άμα ξέρεις τι έχεις, το καταφέρνεις μόνος σου. Γιατί πας στο γιατρό, γιατί πας στο ορθοπαιδικό, γιατί πας στον οριλά αν έχεις κάτι οτορινολαριγκολογικό, γιατί πας στο γυναικολόγο όταν έχεις κάτι γυναικολογικό, γιατί πας στον ουρολόγο όταν έχεις κάτι ουρολογικό και αρνείσαι να πας στο ψυχολόγο όταν έχεις κάτι ψυχολογικό. Και το άλλο, εσύ νομίζεις πως δεν έχεις κάτι. Εάν η συμπεριφορά σου και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς στενοχωρεί και δυσκολεύει τη ζωή των οικείων σου και η οικία σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο άντρας σου, η μάνα σου, ο γονιός σου, το οποιοδήποτε δικό σου άνθρωπος σου συστήσει να πάρεις βοήθεια από ψυχολόγο, γιατί εσύ αρνείσαι να το κάνεις. Σημαίνει κάτι βλέπει ο άλλος που σου λέει να πας σε ψυχολόγο. Και θέλω να σου πω, αγαπητέ φίλε και αγαπητή φίλη που αρνείσαι να πας σε ψυχολόγο, ότι πιστεύω ότι έχεις όλη την καλή διάθεση και αν ήταν στο χέρι σου να ξεπεράσεις τα προβλήματα που σου απασχολούν, θα τα έχεις ήδη ξεπεράσει. Γιατί δεν έχει κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να ξεπεράσει ένα πρόβλημα και να μην το ξεπερνά. Για να μην το ξεπερνάς σημαίνει δεν μπορείς.
Δεν είναι ντροπή να παραδεχθούμε πως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που μας απασχολεί. Δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Αντίθετα, είναι ένδειξη τεράστιας ψυχικής δύναμης και θάρρους να πας να πεις «κουράστηκα». Δεν μπορώ μόνος μου, δεν μπορώ μόνη μου να διαχειριστώ τα αρνητικά μου συναισθήματα. Δεν μπορώ μόνος μου να διαχειριστώ αυτό που μου συμβαίνει. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και είναι τεράστια η ξεκούραση και η βοήθεια που λαμβάνεις όταν πας να αναποθέσεις τη ψυχή σου στα χέρια του ειδικού. Ενός κατάλληλου ειδικού που να τον εμπιστεύεσαι, που να τον εκτιμάς, που να νιώθεις οικία μαζί του. Όσοι είστε εδώ στο κανάλι γνωρίζετε ότι από τον Μάιο έχω ξαναξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω ποιος κύκλος είναι αυτός, ο πέμπτος, έκτος, έβδομος κύκλος, έχω χάσει τη σειρά. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας και με όσους βλέπουν αυτό το βίντεο και δεν με γνωρίζουν ότι είμαι 45 χρονών, είμαι ψυχολόγος για πάνω από 20 χρόνια, έχω κάνει αρκετούς γύρους ψυχοθεραπείας. Η πανδημία με βρήκε σε μια πολύ ευάλωτη φάση. Είχα πάθει 27 Μαρτίου ένα πολύ σοβαρό έγκαυμα δευτέρου βαθμού στο δεξί μυρό, το οποίο με ταλαιπώρησε ψυχικά και σωματικά. Αρχές Μαΐου επήλθε το τέλος του δεύτερου μου γάμου, το οποίο επίσης με στενοχώρησε πάρα πολύ, και γύρω στις 20 Μαΐου αποφάσισα ότι χρειαζόμουν βοήθεια από συνάδελφο. Πήγα και έχω κάνει το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μου, που άρχισα ξανά ψυχοθεραπεία. Και έχω βοηθηθεί πάρα πολύ για να ξεπεράσω και το χωρισμό, να ξεπεράσω και τους ψυχοσωματικούς πόνους που είχα μετά από το ατύχημα. Και επίσης, μη σας φανεί καθόλου παράξενο, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ ώστε να κινητοποιηθώ για να ξεκινήσω να περπατώ, να ξεκινήσω να αθλούμαι και να ξεφορτωθώ και περί τα κιλά, χωρίς να έχουμε μιλήσει ούτε και μία φορά στη ψυχοθεραπεία για την παχυσαρκία μου με την ψυχολόγο μου, αλλά η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου και να αρχίσω να κάνω πράγματα δημιουργικά και θετικά για εμένα. Και λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το έκανα νωρίτερα. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια και όμως δεν το είχα κάνει. Τελευταία φορά που είχα κάνει ψυχοθεραπεία προηγουμένως ήταν το 2010. Έκανα co-counseling στο ενδιάμεσο, δηλαδή συνομιλούσα με άλλους συναδέρφους και υποστηρίζαμε ένας τον άλλο ψυχολογικά, αλλά ψυχοθεραπεία, να πω να καθίσω εγώ ίδια στον καναπέ της ψυχολόγου και να έχω μία ώρα η οποία είναι 100% ολοκληρωτικά δική μου, να μιλήσω για όσα με απασχολούν και να ακούσω αυτά που έχει να μου πει, να τα ακούσω σαν διψασμένος που του δίνεις νερό, σαν πεινασμένος που του δίνεις φαΐ. Και τώρα, λόγω της πανδημίας και λόγω του ότι είμαι στο εξωτερικό, συνεχίζω κάθε Σάββατο, όπως έκανα και πριν, την ψυχοθεραπεία μου μέσω Skype. Και είναι η καλύτερη ώρα της εβδομάδας, γιατί νιώθω ότι εκείνη την ώρα δίνω στον εαυτό μου την ευκαιρία να γίνω ξανά παιδί, να αφαιθώ στα χέρια της έμπειρης ψυχολόγου μου, να μου κρατήσει την ψυχή μου, να μου την ξεκουράσει, να ακούσω αυτά που έχει να μου πει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί πρόκειται για έναν δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος δεν είμαι εγώ, με παρατηρεί ως ένας εξωτερικός παρατηρητής, ένας επιστήμονας που με παρατηρεί αυτά που λέω, παρατηρεί τη συμπεριφορά μου, έχω μάθει πράγματα για μένα τα οποία δεν τα φανταζόμουν, και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή έχω ανακαλύψει μέσα από την ψυχοθεραπεία και αδυναμίες μου τις οποίες δουλεύω για να τις ξεπεράσω, αλλά και δυνάμεις που δεν γνώριζα πως είχα, και είμαι ευγνώμων και στη ψυχολόγο μου και στο γεγονός ότι υπάρχει η επιστήμη της ψυχολογίας η οποία βοηθάει τους ανθρώπους να σταθούν στα πόδια τους. Και θα το πω αυτό και νομίζω θα βάλω αυτό το βίντεο και στη λίστα για την ψυχοθεραπεία, ότι δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο ποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο ακολουθεί ο ψυχολόγος στον οποίο πας. Παίζει πάρα πολύ ρόλο αν ταιριάζει με τον ψυχολόγο στον οποίο πας, αν ο ψυχολόγος ή η ψυχολόγος στην οποία πας είναι άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει και ο ίδιος ψυχοθεραπεία, αν είναι ψυχολογημένος ψυχολόγος δηλαδή κλπ. Δεν ξέρω αν τα έχω απαντήσει τα ερωτήματα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αν κάποιος αρνείται να κάνει ψυχοθεραπεία και έχει άρνηση για οποιοδήποτε λόγο, όσα βίντεο και να ακούσει από μένα, να μιλάω για την επιστήμη της ψυχολογίας και να εξαίρω την σημαντικότητα της ψυχοθεραπείας, δεν πρόκειται να πισθεί, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Σας χαιρετώ.